τίποτα καλέ μου. Δεν θέλω μετριότητες Όποιος δεν έχει ακούσει το τραγούδι της Μαρίζας το όλα ή τίποτα ε, Γρήγορα, γρήγορα στα αγαπημένα εγώ πιστεύω πια ότι η τιποτα γρηγορα γρηγορα στα αγαπημενα εγω γράφει για μένα. Ξέρει τη ζωή μου με κάποιο λόγο, που θα μπορούσε. Ε. Κάποια εποχή την ήξερα και πολύ καλά. Ε, και γράφει για μένα. Ακριβώς. Και στο timing, ακριβώ δηλαδή, ε. όλα ή τίποτα. Και στην αρχή νομίζω ότι ακούς το Villager's of Ioannina και είναι η Μαρίζα. Αριστούργημα. Όλα ή τίποτα, καλέ μου, δεν θέλω μετριότητε. Πόσο πιο podcast πια αυτό να γίνει. Γεια σα, παιδιά, τι κάνετε. Είμαι Μαρία Σολομού. Αυτό είναι το podcast μου. Και ξαφνικά άλλο μικρόφωνο. Ε, όσα ξέρει η Μαρία. Πώ μου είστε. Ε, δεν ξέρω αν έχουν μπει τα κρύα. Έχουν... Σπέρα, τέτοι. Μάλιστα. Θα ανάψουμε τα κεράκια μα. Έχω δεν με βολεύει τίποτα σήμερα. Δεν έχει καμία σημασία. Αλλάζουμε εδώ πέρα τα πράγματα. Βάζουμε χαλιά, κάνουμε άλλε πολυθρόνε. Αυτά. Ό,τι Τα κεριά μας. μα. Μορφή, ωραία που περνάμε εδώ πέρα. Δεν έχω να σα πω κάτι συγκλονιστικό. <σκυρίζει> θα Δεν έχω να σα πω κάτι συγκλονιστικό. Θα ξεκινήσω με τα γραμματάκια μα. Εκτό αν μου έρθει κάτι συγκλονιστικό στην πορεία. Και θα διαβάσω λαλαλαντ. Όχι. Θα διαβάσω η άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά. Ποια άλλη πλευρά. Α, ψηλό Η άλλη πλευρά. Θεά θέα... τη μεταεφηβική μου ηλικία. Αχ, αυτό που όλοι έχουν μεγαλώσει μαζί μου. Εμένα έχει αρχίσει πια. Δεν ξέρω. Αχ, Παναγία μου. Γεράματα! Θεά τη μεταεφηβική μου ηλικία. Γεια σου, είμαι ο Δανό. Και ανακάλυψα πρόσφατα τα podcast σου. Ζω μόνιμα στο εξωτερικό και δεν έχω πολύ καλή επαφή με τα δρόμενα στην Ελλάδα. Έχω εθιστεί στα αυτά. Σε ευχαριστώ. Δανό. Πριν από κάμιά εβδομάδα, ακούγοντά, άκουσα την ιστορία τη ζωή μου και έμεινα παγωτό. Ο τίτλο του podcast είναι Όταν η ζωή αντιγράφει το σινεμά. Θα ήθελα να σου πω σε αυτό το σημείο ότι είμαι 46 ετών και ερωτεύτηκα πραγματικά μία και μοναδική φορά στη ζωή μου, κάπου εκεί στα 18, όταν φοιτητή γνώρισα τον άντρα που θάλαζε τη ζωή μου. Δεν θα πω την ιστορία γιατί την έχει ήδη διαβάσει. Έχω διαβάσει την ιστορία και μου στέλνει ανά η άλλη πλευρά. Παιδιά δεν έχει ξαναγίνει. Α, βρες το νούμερο του podcast εδώ η παραγωγή. Σηκωθείτε, τρέξτε στα κοιτάπια και βρείτε τι είναι. Έχουμε την κάτσε να καταλάβουμε ποιο podcast είναι. Α, θα, θα μοιραστώ μαζί σου τι σκέψει μου. Μου πήρε αρκετό καιρό για να καταλάβω τι είναι αυτό που θέλω και γιατί έχουν συμβεί κάποια τυχαία γεγονότα στη ζωή μου. Βρέθηκα τελειώνοντα τη σχολή μου σε μια πάρα πολύ καλή δουλειά εκτό Ελλάδα και μέσα σε τέσσερα χρόνια μου ανοίχθηκαν πόρτε επαγγελματικέ που ποτέ δεν μπορούσα να τι έχω φανταστεί. Έπεσα με τα μούτρα στη δουλειά για να μην σκέφτομαι το κενό που είχα στην προσωπική μου ζωή. Κάποια στιγμή ήρθε στην καριέρα μου ένα συμβόλαιο που με έφερε στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη για την ακριβία. Μια πόλη που αγάπησα από την πρώτη στιγμή. Τη λαγαπότη τη Ένιωσα ελεύθερο και μπορούσα πλέον να ζήσω όπω ήθελα χωρί να φοβάμαι ή να πρέπει να παίξω ότι είμαι κάποιο. Ποιο γράμμα είναι αυτό! να βλέπει ότι είμαι κάποιο άλλο. Ταξιδεύοντα από το νέο μου πόστο πίσω στην Ευρώπη για να κάνω την απαραίτητη εκπαίδευση στη νέα εταιρεία, το μόνο που σκεφτόμουν ήταν το πόσο ωραία θα ήταν να μπορούσα να ζήσω όλη αυτή την εμπειρία μαζί με τον άνθρωπο που ακόμα υπήρχε μέσα στην καρδιά μου. Αυτό που ερωτεύτηκα μέσα στο Ασάνσερ είναι το ζευγάρι. Ταράζω τον κόσμο. Είναι τα δύο αγόρια που μπήκανε μέσα στο Ασάνσερ. που πηγαίναν στη σχολή και φασωθήκανε με το καλησπέρα μέσα στο ασανσέρ και στο τέλο του γράμματο που μου στέλνει το άλλο αγόρι, που βρίσκονται στα εξωτερικά συνέχεια και Αμερικέ και Ευρώπε, και ο ένα είναι εδώ και ο άλλο είναι υπεύθυνο. Είναι... Που του στείλε να του βαφτίσει το παιδί. Και εγώ εκεί κατάλαβα ότι είναι δύο άντρε, γιατί δεν είχα καταλάβει. Νομίζω ότι πρόκειται για άντρα και γυναίκα. Ε, νούμερο. 119. Το νούμερο 119, παρακαλώ, να προσέρθεις στο στον πάγκο με τα αλλαντικά, να ε, το θυμηθούμε αυτό. Σα παρακαλώ, πετάχτε ένα τρέιλερ και αυτού νου. Γιατί τώρα μας έστειλε άλλο. Αυτό, παιδιά, δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό είναι η πρώτη φορά, πρώτη παγκόσμια. Χαίρομαι. Αχ, μου αρέσουν πάρα πολύ. Γιατί ξέρετε τι γίνεται στι σχέσει. Υπάρχουν πάντα δύο. Δύο μεριέ. Και εδώ θέλω, είμαι πάρα πολύ περίεργη. Ναι, 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 αυτό ο φοβερό έρωτα που βρίσκονταν μια ζωή. Πού έχω σταματήσει, Λοιπόν, καθίστε, καθίστε. Τα, 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 τα. Στο νέο μου στην Ευρώπη, δεν μπορούσα να ζήσω αυτό το μέσα στο ασανσέρ τη σχολή μα, μάλιστα. Καταλαβαίνει το σοκ μου όταν ξαφνικά τον είδα μπροστά μου και κατάλαβε ότι θα ήταν ο εκπαιδευτή μου. Και πάλι δεν θα μπω σε λεπτομέρειε. Τα συναισθήματα ήταν τόσο ανάμεικτα. Μιλώντα μαζί του αυτέ τι μέρε τη εκπαίδευση, χάρηκα τόσο πολύ και νιώσα πραγματικά περήφανο για όλα είχε, όσα είχε καταφέρει στη ζωή του. Ο τρόπο που μίλαγε για τη δουλειά του, ενώ τα μάτια του έλαμπαν, μου έδωσε να καταλάβω ότι ζούσε τη ζωή που έπρεπε. Τα χρόνια περνάγανε και τυχαίε καρμικέ συναντήσει μα μου επιβεβαίωναν ότι είμαστε καλά και α μην είμαστε μαζί. Μέχρι που ήρθε το Παρίσι, πόνεσα υπερβολικά βλέποντα τον καταρακωμένο. Ένιωσα θυμό για τον άλλο άνθρωπο που τόλμησε να σηκώσει χέρι πάνω στον άνθρωπο που εγώ αγαπώ και δεν μπορώ να έχω. Αυτό δεν το ξέρω. Παρι... Τι έγινε στο Παρίσι και κάποιο σήκωσε χέρι, μου το έχει πει, το έχει. Α, ναι, δεν θυμάμαι. Σε εκείνη τη συνάντησή μα μου είπε ότι, αν δεν, ότι και αν του δεν του αρέσει καθόλου η Νέα Υόρκη, ήταν διατεθειμένο να τα παρατήσει όλα και να έρθει να ζήσουμε μαζί. Κόλωσα. Πώ μπορώ να του ζητήσω να έρθει να ζήσουμε σε μια πόλη που ξέρω ότι δεν του αρέσει. Πώ μπορώ να του ζητήσω να αφήσει τη δουλειά του, στην οποία είναι εκπληκτικό, για να ζήσουμε μαζί τον ερωτά μα. Και αν πάει λάθο, και αν δεν πετύχει. εμ, εμ, εμ δεν αγκολώνει εκεί. Εκεί λε πάμε. Αποφασίσαμε να ζήσουμε τι ζωέ μα και να δούμε που θα μα βγάλει. Περνώντα τα χρόνια, έμαθα εντελώ τυχαία ότι υπάρχει κάποιο άλλο στη ζωή του κάποιο που τον κάνει ευτυχισμένο. Έμαθα ότι ζουν μαζί και ότι είναι μια σοβαρή σχέση. Τότε απλά κατάλαβα και σχετικά την ήττα μου. Είχα την ευκαιρία μου και την άφησα να φύγει. Αποφάσισα λοιπόν να πάω κι εγώ στη ζωή, να πάω και εγώ στη ζωή μου παρακάτω και να κάνω μια σοβαρή σχέση με έναν άνθρωπο που έχει όλα όσα ζητούσα από τη ζωή. Μου. Και ενώ ήταν όλα σωστά, κάτι έλειπε. Ε, και μπορούσα να καταλάβω. Τι μου έλειπε. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου έλειπε μέχρι τη στιγμή που τον είδα και πάλι μπροστά μου. Στη Νέα Υόρκη αυτή τη φορά. Αν και τον είδα ελάχιστα σε εκείνο το ταξίδι, κατάλαβα ότι το μυαλό μου και η καρδιά μου χτυπάει για αυτόν όπως για κανέναν άλλον. Και πάλι όμως οι ζωές μας πλέον είναι δεμένες με δύο άλλου ανθρώπους σε διαφορετικές πλευρές αυτού του κόσμου. Είναι πουτάνα η ζωή όμως γιατί κάθε φορά που με πολύ δύναμη αποφάσισα να κάνω το επόμενο βήμα και να βάλω το δικό μου τέλο στην ιστορία, αυτή μου τον έφερνε πάντα μπροστά μου με ένα πραγματικά αναπάντεχο τρόπο. Άρχισα να πιστεύω στα παράλληλα σύμπαντα. Κάπου κάποτε σε μια άλλη διάσταση είμαι, είμαστε μαζί και ζούμε το απόλυτο. Και αυτό είναι τόσο δυνατό που στο τώρα, στο εδώ, η ζωή αναγκαστικά μα ενώνει για λίγο. Για να δούμε πώ είναι. Ζώντα λοιπόν έτσι και χωρί να έχουμε συναντηθεί για πολύ καιρό, άρχισα να τρελαίνω, άρχισα να σωματοποιώ την απουσία. Την απουσία του από τη ζωή μου ένιωσα την ανάγκη να μιλήσω στον σύντροφό μου μετά από εννέα χρόνια Εννιά χρόνια σχέση, ε. Για τον πρώτο μου έρωτα, λέγοντά του ότι πλέον είναι ένα πολύ καλό μου φίλο. σω αυτό το ψέμα ήταν και η μεγαλύτερη μαλακία που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Έξι μήνε μετά αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε παιδί με παρένθετη μητέρα. Δύο μήνε πριν έρθει στη ζωή μα αυτό το υπέροχο πλάσμα, η κόρη μου είναι πλέον δύο ετών, ο σύντροφό μου διαγνώστηκε με καρκίνο. Έχασα τη γη, κάτω, τον κόσμο κάτω από τα πόδια μου. Στον πανικό μου επάνω ζήτησα από το μεγάλο μου έρωτα. Πω, πω ρε, παιδί μου! Να γίνει νονό το παιδί που ερχόταν. Ήθελα να εξασφαλίσω στο πλάσμα αυτό ότι ακόμα και αν έχανε τον έναν τη γονιό, θα είχε έναν υπέροχο πνευματικό πατέρα, ανοιχτό μυαλό και μορφωμένο, που ό,τι και αν συνέβαινε θα ήταν δίπλα τη. Όπω κατάλαβε από το γράμμα που σου έστειλε, δεν πήγε καθόλου καλά αυτό και δεν πήγε καλά γιατί δεν του εξήγησα ποτέ ούτε την κατάσταση ούτε και το λόγο. Τα έχασα όταν μου είπε ότι έχει χωρίσει. Κατευθείαν σκέφτηκα ότι και πάλι η ζωή μας παίζει παιχνίδι. Και παρακάτω δεν έχει. Τσακωθήκατε, αυτό ήταν χώρια, ήθελε να ξανάστε μαζί και εσύ του είπες έλα βάφτισέ μου το παιδί. Ο άλλος έπαθε λαλάρα, Διαβάσαμε το γράμμα πέρυσι, πριν, πριν πόσους μήνες δεν θυμάμαι Είπα τα χειρότερα για σένα βέβαια καταλαβαίνει. Είμαι σίγουρη ότι θα πω πολύ άσχημα πράγματα Γιατί μου φάνηκε κακία Παιδιά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν εξηγείτε. Δεν καταλαβαίνω Νομίζω ότι είναι ερωπή προς το δράμα που έχουμε όλοι μας Δεν εξηγείται διαφορετικά αυτό το, αυτο, το σαμποτάρισμα αυτό το στο το, 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 κοινωνικό δραματικό ότι δεν μπορούμε πια να είμαστε μαζί και ότι μα χωρίζει ε, με, με ένας ωκεανό και αυτό εδώ και που να του πω να αφήσει τα πάντα για να έρθει μαζί μου είναι κοινωνικό δραματικό. Ενώ μπορούσε να είναι πάρα πολύ απλό. Μπορεί όντω να μην μπορούσε ο άνθρωπο να έρθει. Πραγματικά να μην μπορούσε να έρθει, να είναι πολύ μεγάλο βήμα. Αλλά η ιστορία τελικώ τι έχει δείξει μέσα στο πέρασμα των αιώνων, γιατί μιλάμε για χρόνια πόσα χρόνια έχουν περάσει. είναι, είσαι 46 χρονών και, ερωτεύ... και γνωριστήκατε στα 18. 28 χρόνια. Ναι, 28 χρόνια. 28 χρόνια. Έχεις κάνει σχέση 9 χρόνων και είσαι ακόμη ερωτευμένος. Έχεις... Αυτή μπορώ να μιλήσω. Έχεις Εξανδεν... βάλει εξαδυνικεύσεις, πώς λέγεται. Εξιδανικεύσεις, πω παιδιά. Όλη η δυσλεξία μου βγήκε. Εξειδανικεύσει αυτόν τον άνθρωπο. Έχετε ζήσει on and off εξωτερικά μερικέ Ευρώπες ή δεν ξέρω εγώ τι. Πάντα είναι σαν την πρώτη φορά αυτό. Αυτό με συγκλονίζει πιο πολύ από αυτό το γράμμα. Ότι όλα είναι ξανά να σε ερώτευω. Εγώ σε αυτό προσκυνώ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Δεν μπορώ να, να πω μα δεν κάνει. Δεν... δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που έχετε ζήσει μεταξύ σας και καθόλου Ελλάδα πολύ λίγο. Έτσι, περαστικά έχετε περάσει, αν θυμάμαι καλά. Τον θεωρήσω μεγαλύτερο ώρα τη ζωή σου και θεωρεί ότι έχει κάνει ένα λάθο. Βέβαια είναι λάθο που δεν το είπε του ανθρώπου. Βέβαια. Δεν ξέρουμε τι θα γινόταν αν όντω σου, σου βάφτισε το παιδί, δεν σου βάφτισε. Δεν μου λε παρακάτω τίποτα. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Η κόρη σου είναι δύο χρονών. Δεν ξέρω αν ο σύντροφό σου είναι. Ζει, αν τα κατάφερε, αν νίκησε. Αν... Το εύχομαι, το εύχομαι πάρα πολύ. Δεν μου λε τίποτα άλλο. Σα παρακαλώ και από τον έναν και από τον άλλον. Σα παρακαλώ. Αυτό το podcast μπορεί να ενώσει ανθρώπου που ζουν στα εξωτερικά. Εγώ θα ε, ένα feedback είναι love story Πραγματικά ε, κοινωνικό, δραματικό, και αυτό, Hollywood, όλο αυτό το πράγμα. Εκείνο και, και στο εξωτερικό, πολύ άνετα γίνεται ταινία. Ε, κοίτα τώρα τι γίνεται. Η ζωή μα τα φέρνει αυτό. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ, ότι η ζωή μα κάνει κύκλου αφενό και η ζωή μα τα φέρνει έτσι με έναν τρόπο που και μετά από 100 χρόνια, αν πρόκειται να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, θα είσαι με αυτόν τον άνθρωπο. Όλα πιστεύω γίνονται για κάποιο λόγο. Ό, για κάποιο λόγο δεν του είπε παρά τα τόλα και στην στη Νέα Υόρκη, και α μην του αρέσει, και α έχει καλή θέση. Εσεί είστε άνθρωποι του κόσμου. Εσύ, δεν ζείτε εδώ, δεν έχετε αυτό το μικροαστισμό που έχουμε όλοι εμεί οι υπόλοιποι. Που... Έχετε κάνει την καριέρα σα στα εξωτερικά. Τι έγινε αν δεν είναι Παρίσι, Λονδίνο και είναι Νέα Υόρκη. Τι έγινε όταν θα μπορούσατε αυτό να το έχετε κάνει πραγματικότητα. Φο, δεν φοβήθη, δεν φοβήθηκε. Πώ να του ζητήσει κάτι τέτοιο να κάνει. Φοβήθηκε στην εξέλιξη αυτού του πράγματο. Το πώ να είναι ξαφνικά. Είναι μια ευθύνη. Είναι απόφαση ζωή όταν λε. αφήνω τη δουλειά μου και ξεκινάω από το μηδέν κάπου αλλού. Ότι... Είναι απόφαση ζωή. Δηλαδή πρέπει να επαναπροσδιορίσει το σύμπαν. Και είναι μια απόφαση που έπρεπε να πάρετε και δύο μαζί και έχετε εισάξια ευθύνη. Και εσύ που το προτείνει και ο που θα μπορούσε να δεχτεί ή όχι. Αλλά νομίζω και οι δύο Φοβηθήκατε. Ε, και ένα πολύ λογικό από τη μία. Απ' την άλλη, ε, κότα. Κότε. Δύο. Γιατί δεν το τολμήσατε, Γιατί δεν πι... Μέσα στο κεφάλι μα, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, κι εγώ αν ήμουν θέσει να σου πω την αλήθεια. Αλλά αν ένιωθα αυτόν τον έρωτα και βρισκόμουν on and off και μετά. Δηλαδή, έχετε βρεθεί 15.000 φορέ και κάθε φορά που βρίσκεστε, είναι το, παίζει από πίσω soundtrack το ξανά. Πόσε φορέ θα κλείσετε τη μηχανή και θα την ξανανοίξετε Εκεί που πάει η ζωή να, να, να κυλήσει 9 χρόνια σχέση, 9 χρόνια είναι γάμο 9 χρόνια σχέση Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα Που το έχω περάσει κι εγώ ακριβώ 9 χρόνια σχέση Και νομίζω ότι δηλαδή Ήμουνα σε έναν άλλο πλανήτη Και επέστρεψα στη γη Τόσο απούσα νιώθω Από τον εαυτό μου και από όλα τα άλλα Αυτά τα 9 χρόνια, τραγικά Εμ αλλά είσαι άνθρωπο ο οποίο θέλει τη σταθερότητα από ό,τι βλέπω, ή θέλει να κάνει οικογένεια. Και σκέφτηκε κάτι τόσο. Ρε παιδί μου. Κουδουνί. Δεύτερο, πε του γιατί δεν θα ξέρουν που θα έρθουν. Ο γιο Με ανακαλύπτει και στα podcast μου. Σκέφτηκε να κάνει κάτι τόσο καλό για το παιδί. Ότι σε περίπτωση που αυτό δεν ξέρω αν είναι εγωιστικό ή αν είναι, αν είναι εγωιστικό, αν είναι ότι δίπτη δεν ξέρω πώς θα το κρίνω, μένα μου φαίνεται γλυκό. Μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο και νομίζω ότι θα συγκινούνταν πάρα πολύ να του το έλεγε. Αν αυτού τον άφησε, όχι να μην ξέρει, δηλαδή να μην συγκινηθεί και να μην νιώσει όλο αυτό που έχει μέσα στο κεφάλι σου, να πιστεύει ότι είσαι ένα κάθαρμα και να μην θέλει να σε ξαναδεί που μου είχε κάνει τόση μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα εμένα τότε όταν το διάβαζα. Και λέω όλη αυτή η σχέση, όλη αυτή η τρέλα, άνθρωποι που βρεθήκαν σε σανσέρ να φιληθούν με το για... Δηλαδή, και να κρατήσει 30 χρόνια. Πώς γίνεται αυτό και γιατί δεν τηλε... αυτή τη τηλε... λέει ροπή στο δράμα. Υπάρχει μια ροπή σοβαρή στο δράμα και ένα κάτι το οποίο σου λέει ένας φόβος. Τώρα τι φοβάσαι. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Σα παρακαλώ, στείλτε μου ένα feedback ή ο ένα ή ο άλλο τι έγινε παρακάτω. Αποκλείεται να μην έγινε κάτι παρακάτω. Αποκλείεται να έχουμε μείνει εδώ. Αυτό χωρισμένο και εσύ με ένα παιδί που θε να το βαπτίζει, γιατί μπορεί να μην έχει πια σύντροφο, γιατί μπορεί ο άνθρωπο να μην έχει χάσει τη μάχη με τον καρκίνο. Τι μου λέτε, παιδιά! Γιατί δεν μιλά. Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδάκι μου, γιατί δεν μιλάτε. Πραγματικά. Τι γίνεται, ήρθανε, άμα λείπει ένα. Ε, εν πάση περιπτώσει εγώ αυτό που θέλω να πω Εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος πραγματικά Τι, τι συμβαίνει τώρα στι ζωέ των ανθρώπων γενικότερα Όταν γίνεται ένας μεγάλος τσακωμός ή μια παρεξήγηση Υπάρχουν δύο μεριές Σαφέστατα η μεριά του ενός και του άλλου Από ποια μεριά για να το δει ένας άνθρωπος σχετικά ουδέτερος Εγώ είμαι ουδέτερη αυτή τη στιγμή α πούμε εμ, παίρνουμε τη μία πλευρά και μπορεί να πω, ναι, έχει δίκιο να... Έρχεται η άλλη πλευρά και μπορεί να κάνω ακριβώ το ίδιο. Κάπου έχει χαθεί. Αυτό σημαίνει και στη ζωή κανονικά. Κάπου έχει χαθεί η ισορροπία και δεν ξέρετε καθόλου ε, το δίκιο του καθενό. Από ποια μεριά θα το δει, ή μπορεί να έχουν και δύο δίκιο. Κάτι μεταξύ του, οι δύο άνθρωποι, κάτι πληγώνεται. Εγωισμός, ε, υπάρχει συνεννοησία, έχει μειωθεί η αγάπη, γιατί όταν, ό,τι και να συμβεί, όταν υπάρχει πολύ αγάπη, βρίσκεται η λύση. Βρίσκεται η λύση, δεν γίνεται να μην βρεθεί η λύση. Εγώ είμαι κατεξοχήν στι σχέσει μου άνθρωπο που δεν θέλω να ακούσω την άλλη πλευρά. Είμαι τέτοια γαϊδούρα. Έχω δίκιο. Μου έκανε αυτό. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Μερικέ φορέ υπάρχει. Υπάρχει γιατί μερικέ φορέ υπάρχει παρεξήγηση. Αυτό εδώ είναι παρεξήγηση. Όχι ότι θα πληγωνόταν η λιγότερο ο άνθρωπο που μαθαίνει ξαφνικά ότι εσύ με τον σύντροφό σου είσαι τόσο καλά που αποφασίζετε να κάνετε παιδί με παρένθετη. Αυτό από μόνο του είναι πληγωτικό. Γιατί σου λέει Να, έχει προχωρήσει. Παρακαλώ. Το παιδί εγώ! Εδώ είναι η κάμερα, Λέξα, να, να πει να γεια στο podcast. Ό,τι θα ήθελε. Λοιπόν, εγώ πραγματικά ε, επειδή αυ, αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ πληγωτικό, έτσι κι αλλιώ, το θέμα με το παιδί. Πόσο μάλλον να του έρθουν όλα τα νέα μαζεμένα και παιδί και έλα γίνει νονός Τι να φανταστεί αυτό ο άνθρωπο, ότι είσαι κάθαρμα. Πώ ένα άνθρωπο που έχει επαφή μαζί του και 30 χρόνια και υποτίθεται τον ξέρει, όσο τον ξέρει, εντάξει, δεν ζήσατε μαζί 30 χρόνια συνεχόμενα, αλλά κάτι, τι να φανταστεί κι αυτός, γιατί να θέλει. <laughs> Αλλά εσύ φταίες, έπρεπε να του είχε εξηγήσει τι ακριβώς είναι. Όχι δεν θα πληγωνόταν, όχι δεν θα στεναχωριόταν, όλα θα τα πάθαινε. Όλα θα τα πάθαινε. Και μη σου πω, και αυτό το ενοχικό που μπορεί να πάθει ο άλλος, όταν ακούει ότι εσύ είσαι σε άλλη σχέση με παιδί και ότι αυτή η άλλη σχέση πεθαίνει. Φαντάσου τώρα... Σε τι, πώς θα το άκουγε αυτός αυτό Δηλαδή μετά θα είχατε και άλλα προβλήματα. Τώρα τα υπερεξηγώ, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να μου του πέναγε από το μυαλό. Όχι να χάρη προ Θεού, δεν λέω αυτό, αλλά το ακούτε το οξύμορο που αυτό θέλει να είναι μαζί σου και ο άλλο πεθαίνει. Είναι οξύμορο, είναι κακό, είναι περίεργο, αλλά ασυνείδητα δίνεις μια ελπίδα. Σοβαρό, δηλαδή, και αυτό. Όχι, είναι, είναι, είναι πολύ σκληρό. Ε, Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μιλήσετε και πρέπει να το λύσετε αυτό το πράγμα. Αν δεν έχετε μιλήσει ήδη, να εξηγηθούν κάποια πράγματα, γιατί του χάλασε την εικόνα που είχε για σένα όλη του τη ζωή. Του γκρέμισε το παραμύθι. Είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό που έκανε. Δηλαδή, <laughs> εγώ γελάω, με συγχωρείτε, αλλά γιατί είναι φοβερή παρεξήγηση. Και πάντα λέμε ότι και οι δύο πλευρέ μπορεί να έχουν δίκιο. Έλα από τη μεριά μου να δει, δηλαδή, τι γίνεται που εγώ ποτέ δεν μπορώ να... Εγώ δικαιολογώ πάντα εμένα πάρα πολύ έντονα και τη δική μου την πλευρά και σκασίλα μου τι έχει να πει ο άλλος, γιατί... Μου έχει τύχει όμως να ακούσω και άλλη πλευρά και να πω, τι! Παρεξήγηση! Παρεξήγηση! Εγώ είπα αυτό και εκείνος δεν το μάθε και του είπαν κάτι άλλο, που όταν μπλέκονται και διάφοροι και... Και ποτέ να μην έχει φτάσει σωστή πληροφορία από τον ένα στο άλλο και να έχει γίνει παρεξήγηση. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι του μάτια, να το αφήσει έτσι. Εγώ έχω ενθουσιαστεί μόνο που μου στείλει η άλλη πλευρά μήνυμα. Έχω τρελαθεί αυτή τη στιγμή. Και θα ήθελα πάρα πολύ ένα feedback από σένα. Δεν ξέρω αν ο φίλο μου άλλο βλέπει πάλι podcast και πετύχει την ιστορία τη ζωή του. Αλλά θα ήθελα να μου αυτό παρακάτω, γιατί μου μυρίζει ότι έχει συνέχεια. Θα προχωρήσω. Α, δε, α, έχω πακέτο από τη Σύρο. Γενικώ έχω πακέτο από τη Σύρο. Έχω, έχω σήμερα κόσμο εδώ. Έχω τρει φίλου μου, συμμαθητέ μου, 18 χρονών, ε, που με ακούνε. Και... και έχω το φίλο από τη Σύρο που μου στείλε δώρο πάλι. Δεν μπορώ, ρε παιδάκι μου, ρε σητάσω. Πω πω ρε, Τι μπλουζάρα είναι αυτή Αμφίσιμο Τι θέλει να πει ο πίτης? Θα τη βάλω στο επόμενο Μην δυθώ τώρα γιατί δεν φοράω κάτι από μέσα Ευχαριστώ πάρα πολύ Και έχω και γράμμα βέβαια Κυρία Σολόμ Είναι η προσωπική μου ηλιογραφία. Δεν ξέρω θα το διαβάσω μετά Ευχαριστώ Τάσο Ευχαριστώ πάρα πολύ Και προχωράω στο δεύτερο Λαλαλάν Γιατί είναι βιβλίο μέσα Μπαμπάτσικο το Λαλαλάν Ο Χριστός και η Παναγία Τι έχει γίνει Καλησπέρα Μαρία Κάνω άλλη μια τελευταία προσπάθεια να σου στείλω την ιστορία μου Τελευταία γιατί απλά κουράστηκα να την αναβιώνω όλη την ώρα στο κεφάλι μου Ήθελα να αποφύγω τα κλασικά συγχαρητήρια για την εκπομπή σα, αλλά θα ήταν κρίμα να μην σου πω ότι τα το podcast σου με βοήθησε πάρα πολλέ δύσκολε ψυχολογικά στιγμέ που πέρασα τον τελευταίο πολύ καιρό παρέα μαζί με τον ψυχολόγο μου. Είμαι ο Κώστα. Καλά, προφανώ και δεν είμαι ο Κώστα. Αλλά κάπω πρέπει να με αναφέρει. δεν μπορώ, Χριστέ μου. Είμαι 35 ετών παντρεμένο με ένα παιδάκι τεσσάρων. Η ιστορία μου ξεκινά πριν περίπου δύο χρόνια. Ε, ήταν άνοιξη του 2021, είχα μόλι μείνει άνεργο και μέσα σε μια εβδομάδα είχα βρει νέα δουλειά στον ίδιο κλάδο, τον οποίο δεν χρειάζεται να αναφέρω. Ακόμα και αν ο τρόπο με τον οποίο είχα βρει τη συγκεκριμένη εταιρεία είναι από, από, αυτούς αυτού που λε για κάποιο λόγο γίναν όλα. Αλήτη Κονομόπουλε μα έχει καταστρέψει. <laughs> τη στιγμή που θα υπέγραφα σύμβαση σε άλλο εργαστηριακό χώρο, έσκασε τηλεφώνημα από τη συγκεκριμένη που είχα στείλει πιο παλιά βιογραφικό. Την κυνηγούσα λοιπόν και δεν γινόταν από όχι. Την τελευταία αυτή πρόταση Κράτησε την, την κυνηγούσα και δεν μπορούσα να πω όχι. Όπου και αυτό φίλο μου είναι ο Κώστα, συμπαντικά συμβαίνουν πράγματα, σημάδια βλέπω πολλά. Πρώτη μέρα μου λοιπόν εκεί και ο πρώτο άνθρωπο που γνώρισα ήταν εκείνη. Δέκα χρόνια μεγαλύτερη από μένα, παντρεμένη, με παιδάκι επίση. Τι να πω για το πώ ήταν σαν γυναίκα, αχρίαστο, υποκειμενικό και ούτω, ούτω καθεξή στα δικά μου μάτια ήταν το πιο όμορφο πλάσμα που έχω γνωρίσει. Καλά, αφήσουμε τις μαλακίες τώρα. Ξεκάθαρα το πιο όμορφο πλάσμα που υπάρχει. Συγγνώμη, είσαι κούκλα, αλλά μην το πάρεις προσωπικά. Μπορώ. Υπεύθυνη στην νέα εταιρεία και εγώ υπάλληλο. Όχι από του υπεύθυνου με διευθυντική σχέση που απαιτεί πληθυντικού κουλουπού. Χαλαρή φάση, περισσότερο σε επίπεδο συναδέλφου. Με ξεναγεί και το μόνο που κάνω όλη την ώρα είναι να την παρατηρώ. Ακούγεται κρύπη, το ξέρω, δεν ήταν τόσο φανερό ώστε να με καταγγείλει πουθενά. Και να κρέμουμε από τα χείλη τη. Τα μάτια της ήταν τόσο λαμπερά και χρωματιστά που κατά τη διάρκεια του πρώτου μου οχτάωρου εκεί, το μόνο που έκανε ήταν να τη σκέφτομαι. Θυμάμαι το βράδυ εκείνο να βγαίνω με κάτι κολλητού μου και όσο του μιλούσα για τη νέα μου δουλειά, κάθε τρει και λίγο να του αναφέρω εκείνη. Παιδιά, η μου, τι να σα πω και τι να καταλάβετε. Ό,τι πιο όμορφο έχω δει στη ζωή μου. Κάπου εδώ και πριν μπούμε στο ζουμί τη ιστορία, να σου πω ότι με τη γυναίκα μου είμαστε μαζί από τα 20. Α. Ουσιαστικά η γυναίκα μου είναι η δεύτερη σοβαρή μου σχέση. Ωραίο ο Φέδων. <laughs> Όπα, όπα, φεύγουν. Οι μήνε κυλάνε ήρεμα χωρί τίποτα το ουσιαστικό μεταξύ εμένα και τη Ε. Αν ναι, ξέχασα να το πω, θα τη λέμε Ε, για να μην φάμε και κανένα ξύλο. Με το τέλο του καλοκαιριού και την επιστροφή στη δουλειά, μετά τι άδειε όλων, με τον καιρό να έχει περάσει και οι σχέσει να έχουν γίνει αρκετά φιλικέ από το πουθενά, ξεκινάει μια μήνυ πλακίτσα από την Ε και μια άλλη συνάδελφο στο γραφείο. Πω μια τρίτη συνάδελφο με γουστάρει. Εκείνη καμία σχέση με τα γούστα μου, απλά το αναφέρω. Μετά από μια εβδομάδα της πλακίτσας όλα καλά, μετά από δύο κούρασε, μετά από την τρίτη άρχισε να σπάει νεύρα. Να σου σημειώσω επίσης πως όσο και αν μου άρεσε σαν γυναίκα και σαν προσωπικότητα η δεν θα έκανα κάποια κίνηση για αρκετούς λόγους. Γενικά σε αυτά είμαι πολύ μαζεμένος και δεν είμαι από τους άντρε που θα ορμήξουν αν δεν δουν ανοιχτό παραθυράκι. Όπω σου έλεγα μετά την τρίτη εβδομάδα τη πλακίτσα και το σπάσιμο νεύρων, το παραθυράκι άρχισε σιγά σιγά να ανοίγει. Σε μία ακόμα πλάκα, ότι η άλλη με γουστάρει πριν φύγω από την εταιρεία τη, πιάνω το χέρι τη, ε, το κρατάω, την πλησιάζω και τη λέω. Δεν με αφορά πια με γουστάρει, εγώ γουστάρω μόνο εσένα. Και φεύγω. Α, πολύ υπενεκτικό αυτό, ε. Δεν κατάλαβα κανεί τίποτα στην εταιρεία. Η πλακίτσα από τι επόμενε ημέρε συνεχίστηκε και στο Viber κατά τη διάρκεια τη δουλειά με μηνύματα. Φαίνονταν ξεκάθαρα πω αυτό που τη είχα πει την είχε επηρεάσει και είχε αρχίσει η κουβέντα να παίρνει άλλη τροπή. Που την πήρε τελικά, όταν για μια ακόμη φορά την πιάνω και τη λέω: Δεν χρειάζεται να μου λε μαλακιούλε για την άλλη συνάδελφο. Το ξέρω πω το ξέρει ότι εσένα γουστάρω. Δεν με πειράζει που, θα... που δεν πέφτει, γιατί είτε πάρει μια εβδομάδα, δύο εβδομάδε, τρει μήνε, θα πέσει. Α! Μπράβο Κώστα! Ωραίο ο φέδων. Τότε ήταν που τα μηνύματα στο Viber άρχισαν να στέλνονται και στα σπίτια μα. Να επισημαίνω ότι εκείνη πήρε την πρωτοβουλία για να αρχίσουν να στέλνονται. Εγώ, ό,τι έλεγα, το έλεγα μέχρι τότε face to face. Το παιχνίδι και οι ατάκια σαν μπαλάκι του τέννη έδιναν και έπαιρναν. Μέρα με τη μέρα φούνταν όλο και περισσότερο. Ω που είχε ξεκινήσει ένα πανέμορφο sexting, χωρί όμω να γίνει εσχρό ηχηδαίο. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει. Ναι, εννοείται το καταλαβαίνει. Εννοείται, το καταλαβαίνω. Από αυτό το υπέροχο, το μαγικό. Μάλιστα. Αυτά είναι τέτοια τα υπέροχα. Μαγικά. Αυτά, τα παράνομα όλα. Αυτό, α, αυτό που κάθε τι που λε και κάθε τι που διαβάζει γεμίζει το στομάχι σου με ένα συνεχέ πεταλούδισμα που σκά κάτι χαμόγελα σε χαζό εκεί που κάθεσαι. Μέχρι εκείνη την ημέρα τέλη Σεπτεμβρίου, που αφού την περίμενα να σχολάσει με μια τσάντα στο χέρι την ώρα που προσπαθούσε να μου πει πάλι κάτι ωραίο για να με τσιγκλήσει, δεν την άφησα ούτε να ολοκληρώσει και την άρπαξα από το πρόσωπο και τη φίλησα. Μάλιστα. Θυμάμαι ακόμα και την ημερομηνία, δεν θα την πω ότι θυμάμαι. Τα θυμάμαι όλα δυστυχώ. Τι να σου περιγράψω το φιλί. Είναι κρίμα, το έχει ζήσει σίγουρα. Όλα τα έχω ζήσει εγώ, Κώστα μου. Εύγομαι σε κάθε άνθρωπο να το ζήσει. Είναι αυτό το φιλί που νιώθει ότι γεύεσαι την πιο νόστιμη γεύση που έχει δοκιμάσει. Που μπορεί να ακούσει του θύπου να πηγαίνουν πιο γρήγορα. Αυτό που φοβάσαι μην καταλάβει πόσο έχει ανατριχιάσει. Να ξέρει μαράκι μου ότι τώρα που την έχω χάσει. Α. Κάθε που σκέφτομαι το πόσο πονάει, αυτό το φιλί φέρνω στο μυαλό μου και λέω βρέ μαλάκα τη Κά, πόσοι το έχουν ζήσει αυτό. πόνεσε πόνεσαι. Άξιζε. Εκατό ζωέ τη το έδινα ξανά. Ωραία, Κώστα, τι μα κάνει τώρα. Οι επόμενε μέρε συνεχίστηκαν ακριβώ έτσι. Βλέπόμασταν στη δουλειά, μιλούσαμε στο Viber όλη τη μέρα μέχρι το βράδυ που κοιμόμασταν και τις περισσότερες μέρες την περίμενα να σχολάσει για να μπορέσω να την πάρω μια αγκαλιά κάπου απόμερα μέσα στο αυτοκίνητο για να μην μας δει κανείς. Να με φυλάει και να με κοιτάει στα μάτια και να, κάνει, να, με κάνει να αισθάνομαι με όσα λέει ότι είμαι ο μοναδικός άνθρωπος που θέλει στη ζωή τη. Λέξεις και αισθήματα που δεν είχα ακούσει και νιώσει ποτέ από καμία. Εκρήξεις μέσα μου που δεν έκαναν που με έκανα να ξεστομίζω πράγματα που δεν είχα καν σκεφτεί να πω ποτέ σε άλλη γυναίκα. Και Μαρία μου ο θέλεις δεν θα τα ξαναπώ τελείωσαν σε εκείνη. Ένα απόγευμα μια ημέρα σημαδιακής για μένα, σε όλη μου τη ζωή μέχρι τότε, δεν μπορώ να πω γιατί. Και ενώ ήξερα ότι και εκείνη θα είχε ελεύθερε ώρε, τη είχα πει να μην κανονίσει τίποτα. Να μην τη νοιάζει τι θα κάνουμε και πού θα πάμε, αφού μπορεί να μου χαρίσει αυτέ τι λίγε ώρε και απλά να με ακολουθήσει. Φύγαμε με δύο αυτοκίνητα και εκείνη να με ακολουθεί. Λόγω του πολύ μεγάλου φόβου τη και άγχου τη, μη μα μάτι, δεν πήγαμε πουθενά μια βόλτα για ένα καφέ. Πήγαμε κατευθείαν σε δικό μου χώρο που ήταν ελεύθερο. Θεέ μου, θέλω διάλειμμα από το γράψιμο για να σου περιγράψω έστω και επιφανειακό το, το ότι συνέβη. Βασικά, μόνο έτσι μπορώ να σου το περιγράψω, γιατί αλλιώ δεν θα μπορούσε να, να το διαβάσει στο Spotify και στο YouTube. μάλιστα. <laughs> αν υπάρχει Θεό που να ασχολείται με αυτά, μάλλον όταν μα έφτιαχνε, είπε ναι, αυτά τα δύο σώματα θα κουμπώσουν πιο τέλεια από κάθε άλλο. Μαγεία! Σαν να είχαμε βρεθεί ξανά και ξέραμε ο ένα στα σημεία του άλλου. Λε και αν δεν κάναμε. Έρωτα, καλύτερα να μην κάναμε καθόλου. Τουλάχιστον για μένα. Δεν κατάλαβα. Και λες και αν δεν κάναμε όταν με τον άλλο. Αυτό πάει πριν και μετά... Σαν να είχαμε και... βρεθεί ξανά, ξανά με ο ένα στο σημείο του άλλου. Λες και δεν κάναμε πρώτη φορά. Α, μ, εντάξει. Αχ, τουλάχιστον ναι. έτσι μαγικά προχώρησαν οι μήνε. Αυτή η μαγική στιγμή εκείνη τη ημέρα επαναλήφθηκε μόλι δύο φορέ, κάποιου μήνε μετά. Και αυτέ τι ημερομηνίε θυμάμαι. Ακόμα και τι ώρε θυμάμαι. Ναι, δεν είμαι κρίπη να ξέρει κι εσύ κι όλε τι γυναίκε ότι που και που υπάρχουν και μερικοί τέτοιοι άντρε που δεν ξεχνάμε με τίποτα. Δεν είστε δύο-τρει, αγάπη μου, όπω το πες. Μπορεί να χρειαστεί να το παίξουμε ενίοτε σκληρή, αλλά μέσα ε, είναι όλα αυτά. Αλλά μέσα είναι όλα αυτά τα γαμμένα και δεν φεύγουν με τίποτα. Ούτε πιστεύω ότι θα φύγουν. Δυστυχώ για μένα ο φόβο τη για τα μάτια παρέμεινε ο ίδιο. Είδε, δεν υπάρχουν μόνο άντρε κότε. Ούτε ένα καφέ, ούτε ένα φαγητό, ούτε ένα ποτό. Μόνο αμάξι, 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 αμάξι. Ω που άρχισε αυτό να περνάει μέσα μου και να μου χαλάει λίγο τη διάθεση. Και όσο μου χαλούσε τη διάθεση, αυτό φαινόταν. Και εκείνοι το καταλάβανε. Οπότε χαλούσε και δική τη διάθεση. Οπότε καταλαβαίνει που άρχισε να οδεύει όλο αυτό. Το παραδέχομαι. Δεν μπόρεσα να διαχειριστώ τον τρόπο με τον οποίο ήθελε να περάμε χρόνο μαζί. Δεν μου έφτανε, πώ να σου το πω. Ωραίο το αμάξι και στην αρχή είχε τη φάση του αυτό το περίεργο παράνομο μεταξύ μα, αλλά δεν μου έφτανε. Δεν νομίζω πως θα ήταν τόσο τρομακτικό το να πάμε για καφέ δύο συνάδελφοι. Ούτε ήμουν κάποιος ηλίθιος που θα έκανε χοντράδες κάπου με πολλά μάτια. Και εγώ πρόσεχα. Να σου πω εδώ πως με την επιμονή μου το μόνο που είχα καταφέρει να πιούμε γύρω στις 7-8 φορές είναι να πούμε ότι γύρω στις 7-8 φορές ότι την τάδε μέρα θα βρεθούμε μόνοι μα και όλες μα όλες μα όλες μου τι ακύρωσε. Είτε αυτή είτε μια μέρα πριν. Έρχεται λοιπόν η μέρα κατά την οποία ξεκίνησε το ρολόι να μετράει αντίστροφα. Μια μέρα που όλο το απόγευμα ελεύθερο με δικαιολογία κιόλα ε, να μπορεί να λείπει από το σπίτι. Εκείνη προτίμησε μια μέρα ποτέ παρά το να δει εμένα. Ε, πες με μαλάκα, sorry, δεν άντεξα, ξέσπασα. Δεν είχα γκρινιάξει ποτέ, δεν είχα ζητήσει κάτι, δεν είχα κάνει κανένα παράπονο. Αλλά νομίζω μια θυσία να μην φτιαχτεί ένα γαμομαλί. Μια ημέρα την άξιζα. Μου βγήκε το παράπονο και από τότε δεν ήταν ποτέ πια το ίδιο, μαγικά μεταξύ μα. Φαινόταν. Ήταν λε και οι δύο προσπαθούσαμε να παίζουμε άμυνα ο ένα στον άλλον και να αποκρούει ο ένα παράπονα του άλλου. Δύο μέρε μετά την τελευταία φορά που με κοίταξε στα μάτια και μου είπε ότι είμαι ο άνθρωπό τη, ότι είμαι το μοναδικό φω τη ζωή τη, ότι με αγαπάει σαν άνθρωπο δικό τη, ότι είμαι ο μεγαλύτερο τη έρωτα και ό,τι νόμιζε σαν έρωτα, με εμένα κατάλαβε πω ήταν ασύματα περάσματα, ότι με το καλύτερο σεξ που έχει νιώσει, ότι το μυαλό τη έτσι όπω το έκανα εγώ δεν το έχει γαμήσει κανένα άλλο άντρα, μάλιστα, ούτε ο δικό τη. 20 μέρε λοιπόν μετά από αυτά τα δικά τη λόγια, αποφάσισε να απομακρυνθεί απότομα. Τα μηνύματα ήταν απειρολάχιστα, λες, ήταν λε και τα έστελνε απλά για να πει ότι ορίστε, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, ότι ακόμα ενδιαφέρομαι να σου έστειλα φουλ ψυχρή από κοντά. Μειώθηκε ακόμα και η συνάντηση στο αυτοκίνητο γιατί πάντα βιαζόταν. Όταν ζήτησε να μιλήσουμε, δεν μπορούσε όπω η πίδια. Το θεωρούσε περιττό να μιλήσουμε. Τη έλεγα, κορίτσι μου, θεωρεί περιττό ότι εγώ πονά. Έτσι όπω είμαστε, μου έλεγε ναι, δεν χρειάζεται να τα συζητάμε. Ό,τι έρθει. Τελικά, Μαρία, αυτό που ήρθε είναι ότι όταν κάποια στιγμή αποφάσισε ότι θα το τελειώσει, δεν μου το είπε καν. Απλά σταμάτησε να απαντάει στα μηνύματά μου. Με άφηνε στο διαβάστη και ε. Η γυναίκα που μου έλεγε ότι δεν μπορεί χωρί εμένα, ούτε λεπτό δεν μου απαντούσε στα μηνύματα. Και τα μηνύματά μου δεν ήταν καθημερινά, Ήθελα να τη δίνω χώρο και χρόνο μέχρι και εγώ να μην αντέχω άλλο. Μπορεί πέντε μέρε ενδιάμεσα, μπορεί δέκα, σε τέτοιο βαθμό. Απλά το παραδέχομαι. Τα μηνύματα ήταν ερωτικά και συγκινησιακά φορτισμένα. Ε, νομίζω το έχει καταλάβει τόση ώρα που το με διαβάζει. Στη δουλειά, ε, το μεταξύ άλλο άνθρωπο, μέσα στην τρελή χαρά και στο να μου μιλάει, λε και δεν συμβαίνει τίποτα. Που όπω μου έλεγε, αν τη ρωτούσα κάποια στιγμή, εκεί ναι, μωρα, δεν συμβαίνει κάτι, όλα τέλεια. Είναι απλά έχω πολλή δουλειά. Μετά το δέκατο μήνυμα, μέσα σε δύο μήνε που μου άφησε. με άφησε το διαβάστηκε, απλά πήγα μια μέρα στη δουλειά και αντέδρασα παιδιάστηκα. Έκοψα και την καλημέρα κυριολεκτικά, δεν άκουγε ούτε την ανάσα μου, ούτε που τσαπαντούσα. Ευτυχώ οι θέσει μα έχουν αυτή την ευχαίρεια να μπορώ να είμαι μακριά από εκεί που δουλεύει και να μην χρειαστεί να αναλεπιδράσουμε σε τίποτα. Το παραδέχομαι κομπλεξική αντίδραση, αλλά δεν είχα κάτι άλλο να κάνω. Να μιλήσω όπω παθούσα και εμένα στο διαβάστηκε. Η αντίδρασή τη ξυσπιά ήταν ξαφνικά να πάψει η απεργία Viber και να στείλει μήνυμα. Μήνυμα που μου έλεγε ότι τώρα που πια δεν τη μιλάω, κατάλαβα πω τελικά όλο αυτό που συνέβη ήταν μια μαλακία που δεν έπρεπε να συμβεί. Ο έρωτα τη ζωή μου έστειλε αυτό στον έρωτα τη ζωή τη. Μπράβο, Φέμπα Έχω ήδη πολυλογήσει. Συνέβησαν και άλλα μικρά ή μεγάλα μεταξύ μα, βασικά μικρά. Απλά για μένα είναι όλα μεγάλα. Από αυτό το μήνυμα έχει περάσει ένα χρόνο και κάτι. Έχω κάνει προσπάθειε επανασύνδεση, έχω φάει τα μούτρα μου, έχω σιωπήσει, ξανά έχω απομακρυνθεί, ξανά έχω πάλι επιστρέψει. Μιλάμε σαν φίλοι, γελάει ο κόσμο. Δεν μιλάμε καθόλου. Μιλάμε απλά για δουλειά και πάει λέγοντα. Τώρα είναι απλά στο στάδιο που μαράκι μου νιώθω πω έχω αδειάσει από συναισθήματα σαν άνθρωπο. Τα μοναδικά που υπάρχουν μέσα μου είναι για αυτό το μικρό πλασματάκι στο σπίτι μου που κάθε μέρα που περνάει και μεγαλώνει, με μαγέβαλο και περισσότερο. Δεν θέλω επαφή με κανέναν. Πηγαίνω στη δουλειά, δεν με αγγίζει τίποτα. Α μιλήσει όπω θέλει ο κάθε πελάτη, α βρει όσο θέλει ο κάθε κουμπλεξικό στο δρόμο, α έρθει όποια δυσκολία θέλει στη δουλειά. Απλά κλείνω τα κάνω σωστά και φεύγω. Ούτε παρεήθα με κανέναν, ούτε έξοδο για ποτέ, ούτε πολλά. Και ο έρωτά μου μόνιμα εκεί, να μου θυμίζει κάθε μέρα τι έζησα, τι δεν έζησα, τι έχασα, να την ακούω να γελάει και να θέλω κάποια δευτερόλεπτα να τη βρίσκω, αλλά άμεσα να σκέφτομαι ότι τουλάχιστον συμβαίνει αυτό που πάντα, που ήθελα πάντα, να την κάνω να χαμογελάει. Έσβησα όλα τα social μου. Όχι εκείνη από αυτά ολοκληρωτικά τα, τα δικά μου. Δεν τα θέλω. Έτσι κι αλλιώς να τα κάνω. Θυμάμαι πόσο ψεύτικα ήταν και αυτά. Θυμάμαι γιατί έζησα πολλέ συναντήσει μαζί τη, τι οποίε έκραζε τον άντρα τη, έκραζε την επιλογή τη να παντρευτεί, έκραζε αυτή τη δέσμευση που τη ήταν σαν φυλακή. Και αφού έφυγε μακριά μου, χωρί να μου το πει, ανέβαζε φωτογραφίε με τον άντρα τη με υποσημείωση Love of my life. Πέντε χρονών. Για το Θεό. Έχουν περάσει πάνω από ένα χρόνο και ούτε έχω καταλάβει πώ πέρασε και πώ ακόμα είμαι εκεί. Πίστευα πω μέχρι τώρα θα τα έχω ξεπεράσει όλα. Όμω το ότι ποτέ δεν πήρα πραγματική απόσταση δεν βοηθάει. Απλά η μερεύει και ξεκινάει ξανά. Είμαι καλά και μια μέρα απλά θυμάμαι όσα έλεγε. Θυμάμαι όσα έβλεπα πώ ένιωθε. Όλα όσα έλεγε πώ ένιωθε. Και μετά θυμάμαι και το μετά. Το διαβάστηκε, το παράλληλο που στην αρχή μου άρεσε, που με περίμενε να σχολάσω, μετά να με πιέζει. Τα δεν χρειάζεται μωρέ, να μιλάμε και κάθε μέρα τα τι έγινε να μην δώσουμε και ένα τι έγινε να μην δώσουμε ένα φιλί, Παρασκευή, Απόγευμα, με το σουκού να μην βλεπόμαστε. Πρώτη φορά είναι. Θα δείξει πώς, πάει πώς πάει, μωρέ. Αυτά που μου λες τώρα ότι πονάς είναι περιτά και το πιο σκληρό, όταν με κοίταξε στα μάτια πέρσι το Σεπτέμβριο και μου είπε ναι, ένιωθα έτσι πριν μερικούς μήνες, αλλά τώρα δεν είμαι πια ερωτευμένη μαζί σου. Έβλεπα στι ταινίε που πονάνε για ανθρώπου και έρωτε και έλεγα: Έλα, μωρέ, μαλακίε, σοβαρά. Κάνουν έτσι για έρωτε. Και από τότε που με κοίταξε στα μάτια αυτή η γυναίκα και μου είπε: Δεν είμαι πια ερωτευμένη μαζί σου, δεν μπορώ να δω ολόκληρο ούτε το λαλαλάντ. La La Θεέ μου, το αγαπώ το λαλαλάντ, έμα στον για εσένα. Θα ξεπέναγα τα ίδια. Είναι αγαπημένη μου ταινία το λαλαλάντ, La La και κλαίω κάθε φορά που τη βλέπω. Αποφάσισα λοιπόν εδώ και πολλού μήνε να σταματήσω να είμαι αυτό το αγοράκι που φέρεται σαν να του κλέψανε το παιχνίδι. Έκανε την επιλογή τη και απλά. Τη τελείωσε. Το ξέρω ότι και εγώ την πλήγωσα με αυτά που έκανα και εγώ την ξενέρωσα και εγώ την απογοήτευσα εξίσου με τι δικέ μου συνα... εναλλαγέ στη συμπεριφορά μου. Και δεν θέλω να τι το... το κάνω. Δεν ερωτεύτηκα ποτέ όπω ερωτεύτηκα εκείνη και είναι αν ανδρώ να τη φέρω έτσι. Αφού αυτή είναι και αυτή θα είναι πάντα η μία. Θα είναι η μία, απλά δεν θα είναι μαζί μου. Χαλάλη τη. Δεν ξέρω αν θα συζητηθεί ποτέ ξανά μεταξύ μα όλο το παρελθόν. Έχει γίνει πολλέ φορέ και δεν το θέλω ξανά γιατί μετά πονάει πάντα. Όσο και αν την πλήγωσα, ξέρω μόνο ένα πράγμα. Και α με θεωρούσε μικρό και α με θεωρούσε άπειρο. Εγώ, στη γυναίκα που κρατούσα τα χέρια μου και έτρεμα, που τη φιλούσα και την ένιωθα να τρέμει και εκείνη, όσο και αν μου γάμισε την ψυχή, δεν γύρισα ποτέ να τη πω πώ δεν θα το ξανάκανα. Χαλάρι τη και αυτό. Μακάρι να το διαβάσει αυτό το γράμμα και να μου πει τη γνώμη σου και για μένα και για εκείνη. Και αν δεν το διαβάσει ακόμη και στα μέλη να μου απαντήσει, θα <laughs> είναι μεγάλη χαρά σε φιλό μαράκι μου. Αν θέλει σε φιλό, δηλαδή, γιατί είστε και λίγο περίεργε και πιέζεστε εύκολα. Ορίστε αυτέ τι μαλαγέ, λέω και την έχασα. Ιστερόγραφο. Ένα από τα αρκετά τατού που έχω στο σώμα μου είναι για εκείνη. Έχει πάνω του γύρω από το σχέδιο τέσσερα σημάδια. Όλα συμβολίζουν από κάτι. Το πρώτο φιλί και οι τρει φορέ που έγινα ένα μαζί τη. Όχι ότι θα ξεχνούσα και ποτέ αλλά θα τα έχω πάντα εκεί σημάδι, όπως αυτό που μου άφησε και εκείνη. Ο Χριστός και η Παναγία, βρε Κώστα, μου, τι βιβλίο, τι βιβλίο ήταν αυτό, Παναγία μου, τι άρλε Είναι πάρα πολύ σκληρό, αγάπη μου, αυτό που έπαθες. Είναι δέκα χρόνια μεγαλύτερη σου. Ναι, Κοίταξε να δει. Η ώρα που έγινε όλο αυτό που έγινε και έτσι όπω έγινε, ήθελε να γίνει. Ήταν για να γίνει. Δεν, δεν, υπήρχε άλλη επιλογή. Και ήσουν και πολύ ωραίο με τι ατάκε σου και όλα σου κτλ. Και, τα λοιπά. και κανονικά την έριξε που λέμε. Κανονικά. Τη φλέρταρε πολύ ωραία. Δεν ξέραμε μέχρι τότε αν σε γούσταρε ή όχι. Δεν έχω καταλάβει από τα συμφραζόμενα. Αλλά προφανώ κάτι δημιουργήθηκε μεταξύ το οποίο ήταν πάρα πολύ έντονο. Έχω ένα κενό εγώ σε όλη την ιστορία που δεν καταλαβαίνω. Ποια ήταν η σχέση τη με τον άντρα τη. Επίση, έχω κι άλλο ένα κενό, γιατί έχω βρεθεί. Κάπω ρε παιδί μου και εγώ σε αυτή τη ζωή δεν μου έχει περισσέψει και τίποτα που να μην έχω κάνει. Έχω βρεθεί να είμαι σε μία σχέση και να είμαι ερωτευμένη αλλού. Για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, γιατί εγώ τα κάνω όλα που Δεν σκέφτηκα δευτερόλεπτο αν ποιο θα μα δει και πού. Δεν μπορεί να το σκεφτεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το σκεφτεί αυτό το πράγμα εκείνη την ώρα. Δεν υπάρχει η ε, λογική όταν είσαι τόσο ερωτευμένο. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσο καιρό συνέβαινε αυτό που συνέβαινε, ένα χρόνο. Πόσο καιρό συνέβαινε αυτό που συνέβαινε μεταξύ του, Δεν έχω καταλάβει. Σίγουρα ένα χρόνο είναι από τότε που έχει να ξανασυμβεί. Μου κάνει σοβαρή εντύπωση το γεγονό ότι βρεθήκατε ερωτικά μόνο τρει φορέ. Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Οι εραστέ κάνουν αυτό το πράγμα. Να, να πούμε και κάποια πράγματα έτσι. να το οριοθετήσουμε. Έχει ο καθένα τη σχέση στη γυναίκα του, συγγνώμη και τον άντρα του, στου γάμου σα και τα παιδιά σα. Και βρίσκεστε σε ένα σύμπαν ιδιώσας, σα, γιατί δεν μπορεί να κάνετε αλλιώ. Τι πά να πει. Δηλαδή, τη Φάδα εγώ την βλέπω από πιο νωρί. Ναι, ερωτευμένη, ναι, σου λέω όλα αυτά. Ναι, τρει φορέ. Τι τρει φορέ, παιδιά. Τρει φορέ γίνεται την ίδια μέρα σε αυτέ τι περιπτώσει. Ποιο αντέχει μακριά από τον, το σώμα του, από το σώμα του άλλου όταν είσαι ερωτευμένο. Ποιο. Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Αν λοιπόν το ερωτικό που μου λε είναι τέλειο, πώ γίνεται, τι είναι αυτή, ρομπότ, γιατί δεν γίνεται να είναι full και να μην κάνετε σεξ. Παιδιά, υπάρχουν ωραιότατα ξενοδοχεία που μπαίνει με τι κουκούλε και τι μάσκες και δεν σε καταλαβαίνει άνθρωπο. Υπάρχει να πα στο εξωτερικό Υπάρχει να πα ε, σε ένα νησί το χειμώνα. Υπάρχει. Τρόπο υπάρχει. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, αυτή την κοπέλα. Γι' αυτό ρώτησα στην αρχή ποια είναι η σχέση με τον άντρα τη. Δεν ξέρω τι γίνεται σπίτι του και πόσο. Δεν ξέρω αν έχει κολλητέ. Να πει θα βγω με την κολλητή μου, με την αδερφή μου, με την ξαδέρφη μου, με κάποια που εμπιστεύεται. Δηλαδή δεν μπορεί να την έχει 45 χρονών γυναίκα και να φοβάται να κουνηθεί από το σπίτι τη. Γι' αυτό σου λέω αν ήξερε την κατάσταση, πω τρέχει κάτι περίεργο εκεί. Αλλά αν ναι, έτρεχε κάτι περίεργο και ήταν πολύ εγκλωβισμένη ή είχε κάποια συμπεριφορά από τον Άντερτ, χειριστική ή κακοποιητική συμπεριφορά, μιλάω πάντα, θεωρώ ότι θα στο είχε πει. Και θα ήθελε να φύγει ίσω κιόλα από εκεί. Δεν θεωρώ ότι συζητήθηκε ποτέ μεταξύ σα το γεγονό, έλα, να πιάσουμε από το χέρι και πάμε να πετάξουμε ψηλά. Οπότε, εσύ ναι, τρελάθηκε και βλέπω μόνο τη δική σου πλευρά. Εγώ, η δική τη πλευρά, μέσα από τα λεγόμενά σου, ναι. Σε ερωτεύτηκε. Τρει φορέ. Τι λέτε, παιδιά. I'm sorry. Σε όποια, ό,τι άνθρωπο και να είσαι, ό,τι και να έχει στο κεφάλι σου, ό,τι και να έχει παρελθόν, όσο σεμνότυπο, όσο ντροπαλό, όσο δεν πρέπει, όσο. Ε, και να είναι εγκλωβισμένη σπίτι της, σπίτι της. Θα πήδαγα από το μπαλκόνι. Τι εννοείς όταν το αίσθημα είναι αίσθημα, κάνεις ό,τι μπορείς. Ό,τι μπορείς. Και μετά οι τύψεις και μετά Χριστέ μου τι έκανα και μετά όχα. Μετά έρχονται όλα τα άλλα και αν μας δουν και αν μας κάνουν και αν μας ράνουν. Ένα το κομμάτι αυτό. Δεν με πείθει η κυρία. Και χώρισε έτσι ξαφνικά μπορεί, μου λες ότι τις φέρθηκα κι εγώ τι έκανα, δεν βλέπω να τι έκανες κάτι, μπορεί να έγινες πιεστικός παραπάνω, γιατί προφανώς εσύ ήθελες κι άλλα, σαφέστατα ήθελες κι άλλα. Και εσύ ανίκανο να τα προσφέρεις, και αυτή. Εδώ δεν κάνετε τα βασικά. Τι άλλα να θες Λία, δηλαδή ακριβώς. Τι μου γράφεις, να μας στείλει άλλη μήνυμα. Να μα στείλει ενδιαφερόμενη πραγματικά. Ναι, νιώθω ότι της γκρίναξεις λίγο παραπάνω. Δεν μπορείς. Αυτό που έχω μάθει πάρα πολύ καλά τελευταία είναι ότι δεν μπορεί να είσαι ζητιάνος σε μια σχέση. Δώσ' μου προσοχή, δώσ' μου ένα φιλί, έλα να κάνουμε σεξ. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό. Δεν μπορεί να τραβήξει με το έτσι θέλω την προσοχή και αυτά που θε από μια σχέση. Δεν στα δίνει. Και όταν αρχίζει να γίνεσαι επέτη. Πάει το ερωτικό. Να μου πει υπήρχε. Δεν υπήρχε για μένα ούτε πριν. Οι τρει φορέ. Τρει φορέ είναι με. Τρίωρο. Το πρώτο. Όχι, να έχει περάσει και χρόνο. Ποτέ. Για κανέναν λόγο. Κάτι άλλο παίζει εκεί. Όταν λοιπόν γίνει σε επέτηση είναι μια γκρίνια η οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ ξενερωτική. Δηλαδή, δεκαβιλέρε, παιδί μου. Μετά δεν θε να κάνει έξω. Δεν μπορεί να ζητά. Δεν μπορεί να ζητά. Όταν βλέπει ότι δεν και όταν βλέπει ότι η άλλη προτιμάει να πάει να κάνει τα μαλλιά τη, που να σου πω κάτι, γυναίκα είμαι κι εγώ. Αν έχω μία φορά την εβδομάδα ελεύθερη και στη δίνω εσένα. Κάποια στιγμή θα θέλω να φτιάξω τα μαλλιά μου, τα νύχια μου, να πιω καφέ με τι κολλητέ μου και να μη σε δω. Αλλά πρέπει να δώσει μου μια αναλλακτική. Αν αυτή η εναλλακτική αρχίζει και γίνεται αραιά και πού, πά να πει ότι κάπω το χόρτασα. Εντάξει, με τώρα φτάνει. Αλλά εδώ δεν χόρτασε κανεί τίποτα. Όχι, δεν, δεν, το δικαιολογώ αυτό που δεν κάνατε σεξ. Δεν το δικαιολογώ. Δεν το δικαιολογώ. Πιο αμάξι και μπουρδε. Τι βλακίε είναι αυτέ. Πάτε και σε ένα ξενοδοχείο. Τι, δε, δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τον πόνο σου, καταλαβαίνω πόσο σκληρό είναι που ξαφνικά σε έκοψε, αλλά εγώ το μυριζόμουν. Δεν μπορεί να έχετε κάνει τρει φορέ σεξ, παιδί μου. Κάτι άλλο συνέβαινε. Δηλαδή, κάτι άλλο συνέβαινε. Πέρασε καλά για όσο πέρασε καλά. Έκλεισε ο κύκλο. Εντάξει, αυτό ήταν τώρα. Μην αυτό. κάτσω με τον άντρα μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω και τη σχέση με τον άντρα τη. Καταλαβαίνω όμω πόσο πολύ πληγωτικό είναι. Εσύ γιατί είσαι ακόμη σε αυτή τη δουλειά, είπαμε. Γιατί κάθε εκεί να μου πει που θα πα. Ξεκινά να κάνει τα βιογραφικά σου για αλλού και βλέπουμε. Δεν παρακολουθεί ακόμα. φύγε από εκεί μέσα. Δηλαδή, τι, τι είναι αυτό το. το, το, το αυτό μαστιγώνε έτσι. Μία μιλάτε, μία δεν μιλάτε, μία σου στείλε μήνυμα ότι το μετάνιωσε. Μπορεί να έχει δίκιο. Μπορεί να το έκανε και επίτηδε επειδή τσαντίστηκε που ξαφνικά τη έκοψε να τη μιλά και σου είπε μετά ότι. Και, μ, λάθος Μπορεί να τσίτωσε, αλλά έχει περάσει ένα χρόνο. Αν ήταν τσίτωμα και αν σε ήθελε πίσω. θα το είχε κάνει. Ένα χρόνο να σε βλέπει κάθε. Δηλαδή, πώ να σου πω, και παιχνίδι να ήταν ερωτικό και κάπου να είχε μείνει κάτι μέσα τη, με το που θα έκοβε και θα ήσουν αδιάφορο, αυτή θα έρχονταν τρέχοντα. Και δεν έχει να κάνει ηλικία που είναι μεγαλύτερη σου, την Βλακίε κάνουμε. Φτιάξει, καθένα στα πω. Ε, σε όλε τι ηλικίε. Δεν ήταν λοιπόν ε, κόντρα. Το εννοεί. Λυπάμαι που σου λέω άσχημα, αλλά πραγματικά το δείγμα είναι αυτό το ερωτικό. Δεν υπάρχει άλλο δείγμα για μένα. Όταν κάποιο προτιμάει να διαβάσει ένα βιβλίο, να δει μια ταινία ή να κοιτάξουμε τα αστέρια ή να πούμε τα νέα μα τη ημέρα, αρχίζει και γίνεται μια συντροφικότητα περίεργη. Και να σου πω και κάτι, έχω τον άντρα μου σπίτι με το παιδί μου, γιατί τώρα νόμιζα. Εντάξει. Αν ήταν τόσο τέλειο το σεξ, έτσι όπω μου το περιέγραψε, δηλαδή τρελάθηκα. Γιατί δεν έκανατε σεξ. Γιατί δεν ήθελε. Γιατί δεν ήθελε. Α μα στείλει αυτή η κοπέλα ένα γράμμα. Αγάπη μου καλή. Στέλνε κανένα βιογραφικό πουθενά αλλού. Βγάλετε από το μυαλό σου. Ναι, καλά έχει και την έχει στο μυαλό σου, σαν αυτό, ιδανικό κτλ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι 35-37 χρονών πόσο είσαι, δεν θα ξαναρρευτεί τη ζωή σου. Οι υπόλοιποι, εμεί να κάνουμε, να ανοίξουμε τον μπαλκόνι να πηδήξουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ξαναερωτευτεί ένα εκατομμύριο φορέ. Μη σε παίρνει από κάτω, ακούγεσαι λίγο. Ακούω μια μιζέρια από κάτω. Εγώ με τι αναμνήσει μόνο μου και το παιδάκι μου και τίποτα άλλο δεν με ενδιαφέρει. Όχι. Να βρει πράγματα να κάνει. Δεν γίνεται. Ο το περνάει. Το ξαναπώ. Ο έρωτας... Και θα πω ακριβώ το ίδιο που έχει γίνει βάρα. Ο έρωτας περνάει. Στορκίζομαι, περνάει. Θα βρει κάποιον άλλον παρακάτω, άλλη. Αλήθεια σου λέω. Το κόλλημα είναι δικό σου προσωπικό θέμα. Γιατί αν κάτσει και το δει όλο αυτό, πάρε απόσταση. Τα έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα. Πάρε απόσταση από την εικόνα. Πάρε απόσταση και δέστη. Το μυαλό και ο εγωισμό μα μα κάνει να δημιουργούμε περίεργε καταστάσει, ρε παιδάκι μου. Πολύ περίεργε καταστάσει. Δεν έχει προχωρήσει, δεν έχει ξαναφλεκτάρει και γι' αυτό είναι εκεί κολλημένο το μυαλό σου. Ήτα, σοβαρή ήτα. το φάτο, κλάψε, χτυπή σου, στα χωρί σου, αλλά βάλει ένα stop. Πε, από τον άλλο μήνα, εγώ θα αρχίσω να βγαίνω στα μπαράκια. Θα βγω με του φίλου μου για φαγητό. Θα πάω μια έκδρομη, κάτι και ψάχνε δουλειά. Μεγάλος άνθρωπο, κάθεσαι εκεί για να τη βλέπει κάθε μέρα και να φουντώνει ή να στεναχωριέσαι. Είναι σαν να αυτομαστιγώνεσαι. Πολύ στεναχωρήθηκα. Αλλά ξέρει τώρα εγώ. Δεν μπορώ να λέω και ψέματα. Άντε πάλι. Subscribe! Χιλισάξι! Μα μου στέλνει ραβασάκια, μου κρατάει και Κάντε ένα subscribe, παιδιά, για να τη κάνουμε το χατήρι. Σα παρακαλώ πάρα πολύ να γίνουμε πολύ. Και μετά θα δείτε τι θα κερδίσουμε όλοι. Τίποτα. Ένα πάρτι. Πώ είμαστε. Πώ να πω να γίνουμε να κάνουμε ένα μεγάλο πάρτι. 100.000. Α, Το, Στο ΑΚΑ, τώρα που θα κλείσει και το ΑΚΑ, ε, να μαζευτούμε 100.000. Subscribe, bears, να κάνουμε ένα ωραίο πάρτι. Στου 100.000 θα κάνω πάρτι. Σα το λέω να το ξέρετε. Είμαι Μαρία Σολομού Αυτό εδώ είναι το podcast. Όσα ξέρει η Μαρία, στείλτε μου τα γράμματά σα. Μη μου τρελαθείτε. Αλλά και, και, και οι τρελοί επιτρέπονται να μου στέλνουν ό,τι παλαβομάρα, παρακαλώ πάρα πολύ. μαρία.solomoupa.gr καλή είμαι. Ε, είμαι σίγουρη ότι κάτι θέλω να πω. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, αλλά θα πει η Μαρή. Α! Κάτι ήξερα εγώ. Ήξερα εγώ. Νομίζετε είναι τυχαία αυτά που βάζω εγώ. Τελείωνε, τελείωνε. Δεν θέλω μετριότητες. Δεν θέλω. Λίγο να με θες. Γεια σας. pod.gr Το καλό να ακούγεται.